να παρουσιάσει μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει. Ο κύριος Βρούτσης έχει μείνει στην ιστορία ως συνιστόσα της μείωσης των συντάξεων και της καταστροφής των εργασιακών σχέσεων. Αυτός μαζί με τον κύριο Λοβέρδο. Για να μην ξεχνιόμαστε. Μάλιστα. Να απαντήσω κάτι στον κύριο Πετρόπουλο. Κύριε Πετρόπουλε, σας παρακολουθώ δημοσιογραφικά με συμπάθεια στο πρόσωπό σας. Τη δουλειά σας κάνετε, δημοσιογράφος αριστεράς είστε. Πιστέψτε δεν με είμαι δημοσιογράφος και έτος είμαι, δεν είμαι της αριστεράς. Εντάξει, αυτά που εκπέμπεται, όχι μόνο δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Κοιτάξτε, δείτε, μην μιλάτε για δημοσιογράφους. Είμαι ιδεολογικό πολιτικά. Μην μιλάτε για δημοσιογράφους, γιατί οι δημοσιογράφοι περνάνε από το γραφείο σας και παίρνουν γραμμένα θέματα. Είμαι ιδεολογικοπολιτικά αντίπαλό σας, κύριε Πετρόπουλε. Εγώ από το γραφείο σας δεν πέρασα ποτέ να πάρω γραμμένο θέμα. Εκπροσωπείτε ιδεολογήματα, τα οποία είναι μεσαιωνικού χαρακτήρα. Όλος ο κόσμος ξέρει, ότι μειώσατε τις συντάξεις. Συγγνώμη. Για να κάνουμε μια συζήτηση η οποία μπορεί να την παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές. Γιατί είναι άχαρο αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Πρώτον, όχι προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Δεύτερον, αν έχετε προσωπικά προβλήματα με τον κύριο Βρούτση, καλό είναι να πάνε τα λύσετε μεταξύ σας κάπου να πιείτε ένα ωραίο καφέ. Έρχεται τιμητής ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος θα καταργούσε με έγγραφο που προβάλαμε στην Αυγή πρωτοσέλιδα, το οποίο το αποδέχθηκε ότι θα καταργούσε τα επικουρικά ταμεία, ότι θα πήγαινε σε μια τέτοια συγχώνευση, σε μια τέτοια συγχώνευση των κύριων ταμείων, όπου η μεγάλη πλειοψηφία θα είχε 30% μείωση των κύριων συντάξεων. Ήταν ο βασικός εμπνευστής του Μέλη Καρδούβελη. Το οποίο θα εξαφάνιζε σε μία τριετία τις επικουρικές συντάξεις. Ακούστε. Βάλουμε και μία. Και το τελευταίο για τους μισθούς. Το τελευταίο για τους μισθούς. Από το 2017 ο κύριος Βρούτσης είχε συμφωνήσει σε ένα καθολικό κατώτατο μισθό από το 2017 μέσω του μεσοπρόθεσμου που είχε υπογράψει. Ο οποίος κατώτατος μισθός δεν θα αυξανόταν ποτέ. Θα έμπαινε στη δουλειά με 5,86 και θα έφυγες με 5,86. Κοιτάξτε. Αυτό είναι πολιτικό. Μισό λεπτό, κύριε Βρούτση. Πολιτικά, παρακαλώ, μπορούμε να κρίνουμε πολιτικά. Δεν υπάρχει λόγο. Όχι, πολιτικά προσωπικές τοποθετήσεις και προσωπικές εκμές. Παρότι έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά. Θα κοπεί μικρόφωνο, εξηγούμαστε. Ακούστε. Τρία θέματα έχει βάλει ο Ανδρέας. Με ρώτησε κάποιο από νέα παιδιά με τα οποία συζητώ ότι είναι ο Γκέμπελ. Και λέω ότι ο Γκέμπελ ήταν αυτό ο εθνικοσοσιαλιστής. Ο οποίος τι έκανε, έλεγε ψέματα και μετά όσο και να προσπαθείς να απαντήσεις, έμενε πάντα το ψέμα ένα κομματάκι, ψήγμα. Απαντήσεις, πρώτον, ούτε ένα ευρώ, και το λέω στους τηλεθεατές σας, μείωση των κύριων συντάξεων δεν υπήρξε ούτε στο πλαίσιο της συμφωνίας, ούτε περαιτέρω θα γινόταν. Πού υπήρχε θέμα και δεν ήταν στο Μέλη Καρδούβελη, οι σωστοί, οι δίκαιοι. Αυτό που αποδέχονται και κατηδίαν οι αριστεροί συνομιλητές μου, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στις επικουρικές. Και στο εφάπαξ, το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί αν δεν γίνει, αυτά θα χαθούν. Ανωτελεία. Μισθή. Θα έχουμε διαφημίσεις. Μαζί συνεχίζουμε. Μην ανησυχείτε. Διαφημίσεις.